Επιστρέφουμε στο μεγάλο θέμα των πυρκαγιών. Συνδεόμαστε με τον Χρήστο Νικολαίδη. Βρίσκεται στο χωριό Δίκελα. Βλέπουμε από καΐδια πίσω σου. Υπάρχουν καταστροφές σε σπίτια, Χρήστο? Ναι, περπατάμε εδώ στους δρόμους του έρημου χωριού και βρισκόμαστε κάθε λίγο και λιγάκι μπροστά από σπίτια. Έχουμε μετρήσει τουλάχιστον τρία. Ένα είναι αυτό το οποίο βλέπετε από πάνω μου, από πίσω μου, αλλά βλέπετε πιο ψηλά ότι τα δύο πύρινα μέτωπα εξακολουθούν και απειλούν το χωριό. Και πρέπει να σας πω ότι συμβαίνει κάτι πάρα πολύ παράξενο. Εκεί που φαίνεται ότι η φλόγα έχει φύγει πίσω από τη ράχη του βουνού, ξαφνικά με μια αλλαγή της κατεύθυνσης του ανέμου ξαναεμφανίζεται το μέτωπο και εξακολουθεί να απειλεί το χωριό Δίκελα. Πρέπει να σας πω ότι πίσω από τη ράχη αυτήν του βουνού είναι μια περιοχή προς τις Σάπες. Είναι δηλαδή το μέτωπο που είναι προς την Οικομόπολη των Σαπών. Και εκεί υπάρχει ένα χωριό Λεπτοκαριά, το οποίο είναι πάνω στο βουνό. Για τη Λεπτοκαριά εκδόθηκε το 112 το μήνυμα. Ακριβώς, ακριβώς. Για τη Λεπτοκαριά είναι ακριβώς πίσω από το μέτωπο αυτό το οποίο βλέπετε. Είναι το χωριό Λεπτοκαριά και για το χωριό αυτό εκδόθηκε πριν από λίγο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 με την οδηγία να εκενωθεί το χωριό και όλοι οι κάτοικοι που υπάρχουν ακόμα και αυτή την ώρα εκεί να πάνε οδικώς είτε με δικά τους μέσα είτε με τα μέσα τα οποία διατίθεται από την πολιτική προστασία προς τις Σάπες. Ακριβώς, Γιάννη. Λοιπόν, Χρήστο, πραγματικά απόκοσμες οι εικόνες τις οποίες μας μεταδίδεις σε ελληνιακό έρημο τοπίο και από καΐδια μόνο.